υπουργοί, βουλευτές, αγαπητές συμπολίτες, άντρες και γυναίκες Θεσσαλονικής. Είναι τιμή μου που εκπροσωπώ την Ελληνική Βουλή σε αυτή την πολύ μεγάλη εκδήλωση που έχει πραγματικά ιστορική σημασία μετά από 30 χρόνια σιωπής. Πέρσι ξεκίνησαν και στην Αθήνα στις 12 Οκτωβρίου και φέτος επαναλήφθηκαν και γίνανε ακόμα περισσότερες εκδηλώσεις, οι εκδηλώσεις μνήμης, οι εκδηλώσεις ανασύστασης της συλλογικής ιστορικής μνήμης και απόδοσης τιμής, διότι τότε απελευθερώθηκε η Αθήνα. Δεν είναι ουδέτερη η στιγμή, δεν είναι ουδέτερος ο καιρός που οι Έλληνες στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, παντού τιμάνε την ιστορία τους, την πραγματική τους ιστορία. Διότι σε όλη την Ευρώπη σηκώνει κεφάλι και λόγω της οικονομικής κρίσης και λόγω του μεγάλου προσφυγικού ζητήματος από ροές εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων που θέλουν να φύγουν από τους πολέμους και να βρουν φιλόξενη γη, σηκώνει κεφάλι πάλι η ξενοφοβία, ο ρατσισμός, η ακροδεξιά, οι νεοναζιστικές οργανώσεις. Και είναι λοιπόν μέρος αυτής της αντιπαράθεσης, για να μην πω αυτού του σύγχρονου πολέμου απέναντι σε αυτές τις δοξασίες και τις ακροδεξιές αντιλήψεις, αυτή η προσπάθεια που γίνεται και εδώ και στην Αθήνα και παντού. Εμείς τα ζήσαμε και τα πρώτα χρόνια της κρίσης στην Ελλάδα και μπόρεσε να ηγεμονεύσει μέσα στο λαό, μέσα στην ελληνική κοινωνία η αντίληψη της αλληλεγγύης, της φιλοξενίας, η αντίληψη που ενώνει και δεν διχάζει. Αυτή τη μάχη την έδωσε ο λαός μας τα πρώτα χρόνια κιόλας της κρίσης και γνωρίζουμε πολύ καλά απέναντι και σε πολιτικές και σε πολιτικούς και σε πολιτικές δυνάμεις που θέλουν να εκπροσωπήσουν στον 21ο αιώνα αυτές τις λογικές.